Κύριε Σάλια, θέλω να δούμε αν είμαστε έτοιμοι, αν μπορούμε να με ενημερώσει το κοντρόλ, αν είμαστε έτοιμοι να δούμε ένα... Λοιπόν, να δούμε ένα βίντεο με τον κύριο Λαβαζάνη που τον είχα καλεσμένο πριν 2 εβδομάδες εδώ στην εκπομπή. Για να δούμε λίγο τι μας είπε και μετά να προσπαθήσουμε να έχουμε τον κύριο Καζάκη, αν μπορεί να μας μιλήσει. Για να δούμε το βίντεο. Σημασία για το παρόν της χώρας και το μέλλον μας είναι η ανάγκη την οποία ανάδειξε αυτό το Πολιτικό Συμβούλιο να υπάρξει ένα μεγάλο ενωτικό μέτωπο αυτή την ώρα όλων των ριζοσπαστικών, αριστερών, πατριωτικών, δημοκρατικών, αντιμνημονιακών δυνάμεων. Ένα μέτωπο δηλαδή το οποίο μπορεί να διαμορφώσει μια νέα δυναμική ανατροπής του σημερινού σκηνικού. Αυτό ήταν το, νομίζω, το κεντρικό, ο κεντρικός μύθος. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε εμείς προς όλες τις δυνάμεις, προς όλο τον αντιμνημονιακό κόσμο, διότι αυτό το μήνυμα είναι η ελπίδα σήμερα για μια νέα δυναμική στη χώρα. Λοιπόν, ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν. Ήταν σαν ένα μήνυμα ενωτικό, το οποίο ήταν πολύ καλό. Ναι, έχει. Αυτό σαν κίνηση έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ή απλά είμαστε στα λόγια και το κάθε ένα κόμμα λέει ναι, όλοι θέλουμε να κάνουμε μια συνεργασία αλλά και να συζητήσουμε. Κοίτα, ανταλλάσσουμε τις θεωρίες μας ακόμα από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Καζάκη. Κύριε Καζάκη, περαστικά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την τουλάχιστον έτσι και την παρέμβαση που υπήρχε, γιατί είπαμε Θεού θέλεντος, αλλά ιός γρίπης δεν μας επέτρεψε να έχουμε την. Ναι, όχι, δεν ήταν ένα ξαφνικό κρύωμα το οποίο με έχει ταλαιπωρήσει πολύ. Και ακούγεστε κιόλας και περαστικά. Είδατε το βίντεο με τον κύριο Λαφαζάνη, έτσι δεν είναι? Ναι. Έκανε ένα κάλεσμα λοιπόν και είπε ότι όλες οι δυνάμεις, οι αντιμνημονιακές, οι αριστερές, οι πατριωτικές, να κάνουμε ένα μέτωπο έτσι ώστε να πούμε στον κόσμο ότι εμείς είμαστε εδώ. Ελάτε κι εσείς μαζί μας, γιατί πλέον η κατάσταση δεν πάει άλλο. Εσείς τι έχετε να πείτε για αυτό το κάλεσμα? Κοιτάξτε, το κάλεσμα αυτό δεν είναι καινούριο αφενός. Και αφετέρου και εμείς έχουμε ήδη κάνει ένα κάλεσμα, είναι προσπάθεια να συμπεθούμε, να δούμε καταρχήν εάν συμφωνούμε και σε τι συμφωνούμε. Το ΕΠΑΜ δεν έχει κανένα ζήτημα να συμβρεθεί και να συμφωνήσει στα βασικά ζητήματα που και το ίδιο παλεύει. Δεν αντιθήκαμε ποτέ, ίσα-ίσα έχουμε πάρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό και θα πάρουμε και άλλες πρωτοβουλίες σχέση με αυτό. Απλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς είναι αυτό που πάμε και λέμε στον κόσμο. Κύριε Καζάκη, το θέμα ξέρετε... δεν είναι να το ξεκαθαρίσουμε σε επίπεδο συνθήματος. Ναι. Αλλά πρέπει να πούμε συγκεκριμένα πράγματα στον κόσμο, ώστε ο κόσμος να μην φοβάται, να μην περνάει η προπαγάνδα της φοβίας που αυτή του περνάνε συστηματικά η συμμορία του ευρώ, να την πούμε έτσι, ώστε να μπορεί να στηρίξει μια πρόταση διεξόδου που να στηρίζει τη διαγραφή του χρέους και βεβαίως την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Καζάκη, και μου φαίνεται έτσι λίγο απίθανο. Νομίζω ότι και το ΕΠΑΜ και η Λαϊκή Ενότητα και η Πλεύση Ελευθερίας και η κίνηση που τώρα κάνει μπορεί, ο κύριος Λαπαβίτσας, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν κάποια σημεία, και νομίζω ότι αυτά τα σημεία είναι και τα περισσότερα, που να είναι κοινά σε αυτά που λέτε. Όλοι. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν. Εμείς λέμε ότι πρέπει να συγκριθούμε. Και πρέπει να βρεθούμε έτσι με τέτοιο τρόπο ώστε να δούμε στον κόσμο, μπροστά στον κόσμο, να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε και όχι μόνο για αυτά που μας ενώνουν, αλλά και για τις διαφορές μας. Δηλαδή με επιχειρηματολογία τέτοια που να εμπνέει τον κόσμο. Δεν λέμε όχι στο ότι υπάρχουν κοινά σημεία, απλά το πρόβλημα αυτό που είναι το δικό μας πρόβλημα είναι ότι παρά τις εκκλήσεις και τα καλέσματα και όλα αυτά, πολλές οι δυνάμεις δεν έχει γίνει δυνατό μέχρι σήμερα η συνάντησή μας και μάλιστα ανοιχτά δημόσια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εμείς έχουμε κάνει ήδη 3 ημερίδες όπου έχουμε καλέσει και τις αυτές τις δυνάμεις να τοποθετηθούν σε διάφορα ζητήματα, να πούν τη δική τους θέση.
Δεν μας έχει κανένα τιμή. Στις 19 του μηνός, 19 του Μαρτίου, τώρα την Κυριακή, γίνεται η μερίδα για το χρέος. Ναι, το οργανώνει πάλι το ΕΠΑΜ. Και έχουν κληθεί όλοι τους να έρθουν, να μιλήσουν, να πούν τις θέσεις τους, να μιλήσουμε δηλαδή στον κόσμο δημόσια, έτσι ώστε να εμπνεύσουμε τον κόσμο ακριβώς στη βάση τη δυνατότητα και να δούμε και τη δυνατότητα από κοινού, μέσα από κοινού πορείας. Δεν ξέρω αν θα αποκριθούν. Να, θα το δούμε. Την Κυριακή είναι αυτό. Μάλιστα. Ελπίζω να τα αποκριθούν, ώστε να είναι ένα πρώτο βήμα, αντί να λέμε λόγια, να δούμε στην πράξη πώς αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Θέλω να μου κάνετε και ένα σχόλιο, κύριε Καζάκη, και να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ακούγεστε ότι δεν είστε καλά. Μιλήσαμε εδώ με τον κύριο Στάλια έτσι για το εθνικό νόμισμα και για το κρατικό νόμισμα, και η τελευταία έτσι κουβέντα που κάναμε ήταν για το τι υποτίμηση θα μπορεί να δεχτεί το νόμισμα. Το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό, λέω, είπαμε για το νόμισμα ότι από τη στιγμή που θα βγει δεν ξέρουμε εάν θα υποτιμηθεί κατά πρώτο. Γιατί υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες λένε ότι μπορεί να υποτιμηθεί και 50%. Έτσι. Ναι. Ένα δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό θέλω. Κοιτάξτε, όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να πει από τώρα ποιο είναι η ισοτιμία με την οποία θα βγει το εθνικό νόμισμα μετά από 6-8 μήνες, αφού ο ελληνικός λαός αποφασίσει ότι καταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, νομίζω ότι μιλάει χωρίς αντικειμενικά δεδομένα. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, και δεν νομίζω στα σοβαρά ότι υπάρχει, ο κ. Στάλιας το ξέρει άλλωστε, είναι σαν τίποτα παιδικός, δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστήμονα σήμερα που μπορεί στα σοβαρά να μιλήσει για αυτό το ζήτημα. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι πρέπει να έχουμε ελεύθερα τα χέρια μας. Δηλαδή, ελευθερία στον τρόπο καθορισμού της ισοτιμίας του νομίσματος. Γι' αυτό και εμείς πότε έχουμε προτείνει μια ρυθμιζόμενη ελεύθερη ισοτιμία. Δηλαδή ένα σύστημα ισοτιμίας που αποφασίζει το κράτος και το προσπαθεί να το υποστηρίξει με τις αντίστοιχες πολιτικές που χρειάζεται. Αυτό χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, ούτε είμαστε δεμένοι χειροπόδαρα στο να ακολουθήσουμε όσο και καλά κάποιο τρόπο. Και γενικά η διεθνής εμπειρία, αλλά και η δική μας εμπειρία, μας αποτρέπει από το να δεχτούμε είτε λογικές, να το πούμε έτσι, τουλάχιστον στην αρχή, πλήρους ελευθερίας ισοτιμίας, με την έννοια ότι στην αρχή θα πρέπει να προστατεύσουμε το νομισμά μας, γιατί δεν θα έχουμε τα συναλλαγματικά όπλα θέματα για να το στηρίξουμε, ούτε βεβαίως λογικές κλειδώματος που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε σε ΠΕΚ, σε κάποιο είδος ΠΕΚ, ένα προς ένα, με το δολάριο ή με το ευρώ ή με το γουάν. Τέτοιες λογικές δεν οδήγησαν σε καλά αποτελέσματα καμιά οικονομία. Μάλιστα. Που τα έχει εφαρμόσει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν αυτής πολιτική, ειδικά όταν έχεις μπει σε μια διαδικασία οικονομικής ανάκαμψης και ανοικοδόμησης, οφείλεις να έχεις τα χέρια σου ελεύθερα. Να έχεις τους μεγαλύτερους δυνατούς βαθμούς ελευθερίας, ειδικά με το νόμισμά σου. Υπάρχουν πολλά ζητήματα ιδιαίτερα που μπορεί να πει κανείς. Δεν θα προλάβουμε. Το σημαντικό όμως για μένα, και πέρα από την ισοτιμία και όλα αυτά, είναι αν θα έχει αγοραστική δύναμη το νόμισμά μου μέσα στην εγχώρια οικονομία και ιδιαίτερα το εισόδημα του εργαζόμενου. Μάλιστα. Εάν το εισόδημα του εργαζόμενου καλύπτει τις πραγματικές του ανάγκες, τις στρέφουσες κατανοητικές του ανάγκες και του αφήνει και ένα οριακό και μια οριακή αποταμίευση, τότε για ποιο λόγο να ασχοληθεί οποιοδήποτε για το ποια θα είναι η ισοτιμία και με ποιο τρόπο θα είναι. Αυτό είναι το κλειδί. Ναι, αλλά αυτό ακούγεται, γι' αυτό το ρώτησα. Γι' αυτό. Είναι πολύ σωστό. Κύριε Καζάκη, εγώ τη σημερινή εκπομπή από σήμερα σας λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε να ξανακάνουμε μία εκπομπή, να είστε κι εσείς, να είστε εσείς μάλλον καλεσμένος, για να μπορέσουμε να τα πούμε για ακόμα μία φορά. Βεβαίως, θέλω να σας ευχαριστήσω περαστικά και ό,τι καλύτερο. Καλή σας νύχτα.